Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Θλιβερές διαστάσεις φαίνεται ότι λαμβάνει η πρωτοφανής επίθεση με βόμβα Μολότοφ που σημειώθηκε πριν από λίγα 24 ώρα στο Ηράκλειο. Σημειώνεται ότι το συμβάν, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, οφείλεται σε προσωπικές διαφορές μεταξύ νεαρών ανδρών, φαίνεται ότι ήταν η αιτία για να αποβάλει το έμβριο το οποίο κυοφορούσε η σύντροφος του ενός εκ των εμπλεκομένων. Αρχίζει και επισήμως από σήμερα η εφαρμογή του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων με την ονομασία GDPR. Το GDPR έχει ως στόχο να δώσει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη και πώς θα μας επηρεάσει στην καθημερινότητά μας? Όλες οι απαντήσεις στο neakrete.gr. Στο πυρηνικό δυστύχημα του Τσέρνομπιλ φαίνεται ότι αποδίδονται τα αυξημένα κρούσματα καρκίνου του θυροειδούς που καταγράφονται στην Κρήτη. Το παραπάνω υποστήριξαν ειδικοί σε ενημερωτική εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στην πόλη του Ρεθύμνου. Μια εκδήλωση που, όπως φαίνεται, καθήλωσε το κοινό. Ακολουθήστε το neakrete.gr σε Facebook, Instagram και Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.